τον κύριο Νίκο Αβραμίδη, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο Δήμο Αθηναίων. Καλώς μεσημέρι, κύριε Αβραμίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηγιώργου. Να ρωτήσω καταρχάς, είναι από το έχουμε ακούσει και πολλοί έχουν έτσι απορρίσει, γιατί είναι κλειστά τα πάρκα της Αττικής, τα μεγάλα πάρκα της Αττικής, που λογικά επειδή είναι και έτσι, προσφέρουν και οξυγόνο και δροσιά και υπάρχει πολύ πράσινο. Άρα εκεί θα μπορούσε να καταφύγει ο Δημότης και να είναι έτσι προστατευμένος. Αντιθέτως λοιπόν κλείνουν. Εξηγήστε μας λίγο γιατί. Και από τον κύριο να διευκρινίσουμε ότι η απόφαση για να κλείσουν τα πάρκα αφορά την περιφέρεια και το Δήμο της Αθήνας. Ναι. Πιθανολογώ ότι ο λόγος είναι οι λόγοι ασφαλείας για να μην υπάρξει πυρκαγιά. Μάλιστα. Εσείς σωστά τοποθετείτε ότι υπάρχουν χώροι στο μέλλον. Ναι, ξέρετε, οι δημότες καταφεύγουν σε αυτές τις οάσεις πρασίνου που έχουμε στις γειτονιές μας και είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, ειδικά μετά τις 8-9 το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι οι θερμοκρασίες είναι πρωτόγνωρες για την πόλη. Πολύ πιθανόν ακόμα και στα πάρκα, όταν ξεπεράμε τους 44-45 βαθμούς, να μην είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, έχω την αίσθηση ότι η απόφαση της περιφέρειας έχει να κάνει με την ασφάλεια της κοινωνικής. Μάλιστα, επειδή έχουμε τώρα και τις πυρκαγιές και υπάρχει μια προληπτική πολιτική σε αυτό το θέμα. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν τα μέτρα που έχει πάρει ο Δήμος Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων, η υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων είναι σε πλήρη επιφυλακή. Αντιλαμβάνεστε, όπως είπατε πολύ σωστά, ότι είναι πρωτόγνωρη θερμοκρασία για την πόλη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας ώστε να είμαστε δίπλα και στους ανθρώπους που χρειάζονται την βοήθειά μας, είτε έχει να κάνει με τις μεγαλύτερες ηλικίες. 7 κλιματιζόμενοι χώροι λέσχης φιλίας είναι ανοιχτές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ για να αποδεχτούν όποιον θέλει να νιώσει έτσι μια δροσιά ή να πάρει κάποιες οδηγίες από τους νοσηλευτές για πρώτες βοήθειες. Η 24ωρη λειτουργία του 1595 έχουμε αναλάβει την ασφάλεια στους χώρους πάρκα, άλση και στο Λυκαβητό, όπου φυλάσσεται πλέον και με ντρόν. Υπάρχουν μεικτά κλιμάκια και τη διεύθυνση καθαριότητας και τη διεύθυνση πρασίνου για την αποφυγή πιθανής πυρκαγιάς. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι παράλληλα με την υγεία και την ασφάλεια των δημοτών μας και των επισκεπτών της πόλης, οφείλουμε να διασφαλίσουμε και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας. Βέβαια, και ειδικά το προσωπικό στην καθαριότητα που είναι έξω και ακριβώς, πρέπει να τρέξει στις γειτονιές για να μαζέψει τα απορρίμματα. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε για ένα εργαζόμενο ο οποίος εκτίθεται στον ήλιο σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες είτε πάνω σε ένα απορριμματοφόρο. Γι' αυτό λοιπόν τροποποιήσαμε τα δρομολόγια μας. Ναι. Κάνουμε αποκομίδη των απορριμμάτων τις πρωινές ώρες και τις βραδινές ώρες. Ζητάμε λοιπόν την βοήθεια και τη συνεργασία, την κατανόηση σωστά και των πολιτών και ειδικότερα των καταστημάτων και των ξενοδοχείων της πόλης, που αυτή την περίοδο είναι και σε πλήρη λειτουργία λόγω της τουριστικής περίοδου, να μην βγάζουν τα απορριμματά τους συγκεκριμένες ώρες, είτε πρωί είτε βράδυ. Σε κάθε περίπτωση η αποκομιδή θα γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι διασφαλίζουμε και την υγεία των εργαζομένων και τη πιθανή υγειονομική βόμβα που μπορεί να δημιουργηθεί σε ένα σημείο της πόλης. Βέβαια, ο συνδυασμός των απορριμμάτων με τις πλήρες θερμοκρασίες πάντα λοχαίδι κινδύνους. Πολύ σωστά και την εικόνα της πόλης γενικότερα. Είναι δύσκολες ημέρες, θα περάσουν. Σε κάθε περίπτωση η προτεραιότητα είναι η υγεία και των πολιτών και των εργαζομένων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Αβραμίδη που ήσασταν μαζί μας στα παραπολιτικά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.